Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σήμανε συναγερμό για τον ιό του Mpox, ο στρεπτόκοκκος κάνει την εμφάνισή του και στη χώρα μας, με κρούσματα να εντοπίζονται στην Ηλία. Από την άλλη, η τουριστική περίοδος κορυφώνεται με τον Αύγουστο να φέρνει χαμόγελα και υψηλές πληρότητες και στην Πελοπόννησο και τους εκπροσώπους του κλάδου να κρούν τον κόδωνα για την έλλειψη περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού. Στην έξωση βεβαίως και η χαμηλή αγοραστική δυναμική των πολιτών. Παρόλα αυτά, στα ξενοδοχεία της περιοχής η πληρότητα αγγίζει αυτήν την περίοδο το 100% με τις περισσότερες κρατήσεις να πραγματοποιούνται την τελευταία στιγμή. Σε μια δύσκολη θερινή σεζόν με πολλές διακυμάνσεις, η πληρότητα στα ξενοδοχεία αγγίζει το 100%, με τον Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο, να σημειώνει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Είναι πολύ αυξημένη γενικά η κίνηση αυτές τις μέρες, ειδικά το 15 Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, αγγίζουμε το σχεδόν 100% μας. Είναι ποσοστά τα οποία θα διατηρηθούν και για αρκετές ημέρες, σχεδόν μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Είναι ένα καλοκαίρι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι ένας Αύγουστος αρκετά καλός. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους, άγγιξε το 100% μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Κύριο λόγο, εμείς είχαμε ήδη τα περισσότερα δωμάτια μας κλεισμένα. Υπάρχουν και οι last minute επισκέπτες που έρχονται, αλλά σε γενικές γραμμές ήμασταν από νωρίς σαν ξενοδοχείο. Την πληρότητα την αγγίξαμε μετά τις 10 Αυγούστου και επιμηκύνεται έτσι λίγο μέχρι το τέλος του μήνα. Στην πλειονότητά τους οι περισσότεροι επισκέπτες είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες και έχουμε όπως πάντα και Έλληνες από το εξωτερικό, οι οποίοι κάνουν έτσι αρκετές διανυκτερεύσεις. Είναι περισσότερο Έλληνο-Αυστραλοί, Έλληνο-Αμερικανοί. Τώρα το 15 Αύγουστο είναι πιο πολλοί Έλληνες. Γενικά το καλοκαίρι όμως, από όσο γνωρίζω και από συναδέλφους, είχαμε ξένο τουρισμό. Ανεβήκαν από ό,τι ξέρω και τα ιδιωτικά τζέτ στο αεροδρόμιο, οπότε είχαμε πιο πολύ ξένο κόσμο. Φέτος, λόγω οικονομικών δυσκολιών, οι περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν 4 με 5 διανυκτερεύσεις. Τον Αύγουστο σίγουρα υπάρχει και μια πολιτική που ακολουθεί κάθε ξενοδοχείο. Ας πούμε, ένας μέσος όρος είναι με 5 με 7 ημέρες σίγουρα. Και από εκεί πέρα μπορεί να είναι και παραπάνω. Ένα πενθήμερο σίγουρα θα το κλέψουν, θεωρώ. Τώρα είναι και ο καθένας στα οικονομικά του και το τι θέλει, τι παροχές θέλει να έχει. Το θετικό είναι πως με τα μέχρι ως τώρα στοιχεία φαίνεται πως ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης θα κινηθούν σε πολύ καλά επίπεδα, κυρίως με ξένους τουρίστες. Φαίνεται ότι πάει και εκεί πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουν και οι πτήσεις που βοηθάνε, από όσο γνωρίζω, και μέχρι τον Νοέμβρη, οπότε υπάρχει ανωδική πορεία. Αναμένουμε μια καλή πληρότητα και για τις αρχές Σεπτέμβρη. Μετά τα σχολεία βέβαια πάντα υπάρχει έτσι κλασικά μια μικρή κάμψη. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για τον τουρισμό βλέπουν οι ξενοδόχοι στην Πελοπόννησο, εκφράζοντας έντονα τις ανησυχίες τους για το μέλλον. Μεγάλο αγκάθι υποδομές και η απουσία συνεργειών μεταξύ φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εν μέσω μία σεζόν που επιβεβαιώνει τους φόβους για πτωτική πορεία. Προειδοποιητικό καμπανάκι για την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για την Πελοπόννησο έκρουσε ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού, εστιάζοντας τόσο στο έλλειμμα υποδομών όσο και στην απουσία συνεργειών που περιορίζουν τη δυναμική της Πελοποννήσου. Είναι ένα ζητούμενο και σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο Πελοποννήσου θα σας έλεγα ότι πράγματι είναι αισθητή η απουσία ενός περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού, όπου σε συνδυασμό με το έλλειμμα που υπάρχει σε έργα υποδομών αλλά και το έλλειμμα που παρατηρείται σε θέματα συνεργειών μεταξύ φορέων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, δυστυχώς στερούν από την Πελοπόννησο την προοπτική να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα τουριστικά δρόμενα της χώρας που της αξίζει πραγματικά. Η Πελοπόννησος φαίνεται να υστερεί σε ανταγωνιστικότητα λόγω των ανέμπνευστων πολιτικών στον τομέα του τουρισμού. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Μέσα σε όλα αυτά τα δεδομένα διαπιστώνουμε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν κατατάσσεται δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις των τουριστικών εισπράξεων, μάλιστα ενώ πραγματικά προτριετίας ήταν στην έκτη θέση ή αν το θέλετε στην πρώτη από τις δεύτερες ταχύτητες τουριστικής ανάπτυξης προορισμών, αυτή τη στιγμή υπερσκελίζουν την Πελοπόννησο και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Ήπειρος
Και αυτό θα πρέπει πραγματικά να σημάνει ένα κόδωνα κινδύνου για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών, με αρκετές περιοχές της χώρας να καταγράφουν πληρότητες που αγγίζουν ακόμα και το 95%. Η Πελοπόννησος, ωστόσο, φαίνεται να κινείται σε χαμηλότερες ταχύτητες, αφού η ζήτηση κατά το προηγούμενο δίμηνο μειώθηκε αισθητά, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των ξενοδόχων. Μας ανησυχούσε το γεγονός ότι υπάρχει φέτος μια αντικειμενική δυσκολία να ταξιδέψει, ειδικά ο Έλληνας ταξιδιώτης, και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Πελοπόννησος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εγχώρια αγορά. Δυστυχώς έρχεται να επιβεβαιωθεί και η σχετική μελέτη που υπήρχε, που τέλος πάντων εξήχθη από το Κέντρο Καταναλωτών, όπου πράγματι διαπιστώνεται ότι τελικά ένας στους δύο Έλληνες δεν ταξιδεύει φέτος. Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των τουριστών τους αναγκάζει να κόβουν μαχαίρι τα περιττά έξοδα με ξενοδοχεία και εστίαση, να πληρώνουν το μάρμαρο, την ώρα μάλιστα που τα λειτουργικά κόστη σκαρφαλώνουν διαρκώς, σφίγγοντας τον κλοιό στην τουριστική βιομηχανία. Η σεζόν, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε βέβαια δυσίωνες προβλέψεις, τίνει προς μια σεζόν η οποία πιθανόν να έχει σε αφίξεις οριακά να φανεί περίπου ίδια με την περσινή, ίσως και χαμηλότερη σε σχέση με την περσινή. Σαφέστατα όμως, σε θέμα κερδοφορίας και εισπράξεων, τα μεγέθη θα είναι πολύ χαμηλότερα, λόγω και του υψηλού λειτουργικού κόστους και του τουριστικού πληθωρισμού. Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Θανάση Μιχηλόγκονα. Καλησπέρα σας. Είναι ο άκρος αρμόδιος να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που είδαμε και στα προηγούμενα ρεπορτάζ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι. Ακούσαμε και διάφορα από τον κύριο Μαρνάκο, τον πρώτο τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου. Ποιο είναι κατά την προσωπική σας άποψη, αλλά και με βάση τα στοιχεία μέχρι τώρα, το πρόσημο της φετινής σεζόν? Κοιτάξτε, εμείς από στοιχεία, δηλαδή από μετρήσεις που έχουν ήδη γίνει και έχουν δημοσιευθεί από τους σχετικούς φορείς, το μόνο που έχουμε είναι αναφορικά στις επιδόσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτα στο πρώτο εξάμηνο. Εκεί ξέρουμε ότι υπάρχει μια αύξηση περίπου του 10%. Από εκεί πέρα, την αντίστοιχη βασική έρευνα, από την οποία τροφοδοτούμαστε με στοιχεία, που είναι η έρευνα συνόλων της Τράπεζας Ελλάδος, εκεί δεν έχουμε δημοσιεύσει ακόμα παρά μόνο στο πρώτο τρίμηνο. Και εκεί έχουμε μια αύξηση, αλλά καταλαβαίνετε ότι το πρώτο τρίμηνο είναι ένα μέγεθος πολύ μικρό σε σχέση με το σύνολο του έτους. Αφού όλοι ξέρουμε ότι η κύρια δραστηριότητα λαμβάνει χώρα το τρίτο τρίμηνο και στο δεύτερο μεσό του δεύτερου τρίμηνου. Άρα, τυπικά ναι, έχουμε μια εικόνα ότι υπάρχει μια αύξηση για το πρώτο εξάμηνο. Όμως, αυτό θα σας έλεγα ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό για το σύνολο της σεζόν και θα πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα επόμενα νούμερα και από το Ελευθέριος Βεντζέλος και από την Τράπεζα της Ελλάδος για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Εμείς και σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ που κάναμε όλες αυτές τις μέρες, ακούσαμε και τον κόσμο και, και τους επιχειρηματίες να μιλούν για έναν καλό Ιούνιο, για έναν κακό Ιούλιο και έναν κακό Αύγουστο, σύθιστε κάθε χρόνο. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να μεταφραστεί μέχρι στιγμής ως ένα θετικό πρόσημο, έτσι. Παραμένουμε ουδέτεροι ως προς την αξιολόγηση ακόμα. Ακριβώς και εγώ αυτή την εικόνα έχω. Ήταν πολύ θετικά τα μηνύματα που παίρναμε από την αγορά, ας πούμε αυτό που λέμε μηνύματα από την αγορά, μέχρι και τον Ιούνιο. Αλλά μετά φάνηκε πράγματι να υπάρχει μια συγκράτηση, τουλάχιστον στις απόψεις που ακούγαμε από τις επαγγελματίες του κλάδου. Μένει να το δούμε στην πράξη, να δούμε τελικά τα νούμερα ποια θα είναι. Είναι μια σεζόν η οποία έχει διάφορους παράγοντες οι οποίοι δεν ξέρουμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα. Αυτό αφορά και σε κάτι που άκουσα και νωρίτερα να σχολιάζεται, δηλαδή στο ότι είμαστε ένας προορισμός στον οποίο μάλλον οι μεταπεί επισκέπτες παίζουν σημαντικό ρόλο. Άρα εδώ ξέρουμε όλοι ποιες είναι δυσκολίες και δεν έχουμε εικόνα το πώς θα επηρεάσει αυτό. Επίσης υπάρχει το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει το θέμα της, ας το πούμε, της ανισορροπίας που θεωρείται ότι ακόμα υπάρχει σε επίπεδο post-COVID, ότι δεν ισορροπήσει η αγορά δηλαδή όπως είχε ισορροπήσει πριν την πανδημία. Και όλα αυτά μένουν να δούμε πώς θα επηρεάσουν. Νομίζω σημαντικό κομμάτι σε όλο αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο έτσι επιβεβαίωσαν και οι επιχειρηματίες της Πελοποννήσου. Παρόλο που αρκετός κόσμος επέλεξε να κάνει διακοπές και αρκετοί επέλεξαν εν τέλει φέτος την Πελοπόννησο, λόγω του ότι είναι και ο δικός τουριστικός προορισμός, δεν φαίνεται να είχαν αυτή την αγοραστική δύναμη που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά μιλάω για προ-COVID. Δηλαδή, παρόλο που επέλεξαν, ήταν φιδωλοί στο τι θα κάνουν στις διακοπές τους. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε ότι βούλιαξε η Καλαμάτα ή βούλιαξε η Πελοπόννησος από κόσμο, από εικόνα, όμως
Στο τέλος, το οικονομικό αποτύπωμα δεν φαίνεται να είναι το ίδιο με αυτό της εικόνας του κόσμου. Έτσι, και αυτό μένει να το δούμε σαν αποτέλεσμα, βέβαια, γιατί δεν παίρνουμε στοιχεία στην πραγματικότητα για ποιον λόγο, εάν συμβαίνει αυτό, έχει συμβεί. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε τα νούμερα και τελικά εμείς με την πολιτική μας, με την έρευνα που θα κάνουμε κτλ. Να καταφέρουμε να διακρίνουμε ποιοι ήταν οι προσδιοριστικοί παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν αρνητικά το spending, ας πούμε, των επισκεπτών. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είναι στη σφαίρα επιρροής των πολιτικών της περιφέρειας Πελοποννήσου, παραδείγματος χάρη με development ή ανάπτυξη διαφορετικών εμπειριών, οι οποίες να είναι θετικές και να καθοδηγούν προς κάποια δαπάνη, ή μπορεί να είναι θέματα τα οποία είναι εκτός σφαίρας επιρροής μας. Άρα εκεί θα πρέπει απλά να προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε και όχι δεν θα είναι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να λύσουμε το πρόβλημα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Εχθές οι ξενοδόχοι μας μίλησαν, οι ξενοδόχοι της Πελοποννήσου, για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. Είναι κάτι το οποίο και στο προηγούμενο ρεπορτάζ, πριν τη σύνδεσή μας, επισήμανε και ο κύριος Μαρινάκος, ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός, γιατί κάπως έτσι δεν φαίνεται να πρωταγωνιστεί η Πελοπόννησος. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει ή θα υπάρξει? Κοιτάξτε, τα βασικά, μια στρατηγική τουριστική έχει διάφορους πυλώνες, οι οποίοι είναι ξεχωριστές πολιτικές και η οποία υλοποιείται σύν τον χρόνο έχει κάποια αποτελέσματα. Εμείς, θα σας έλεγα τώρα, έχουμε ενεργοποιήσει τις 2-3 βασικές στρατηγικού χαρακτήρα πολιτικές, οι οποίες σε κάποιο βαθμό, τέλος πάντων, να το πούμε απλά, πονούσαν ή στερούσαν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που είναι η ίδρυση και η εγκατάσταση ενός DMO, που το συζητάμε διαρκώς και το αναφέρουμε, ή Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, ελληνιστή τέλος πάντων. Εμείς έχουμε προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Το Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, με πρωτοβουλία του Υπουργείου, εδώ ως προς τον χρόνο, θα υπογράψουμε το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού. Θα πάρουμε και ειδική τεχνική βοήθεια από το Υπουργείο για να εγκαταστήσουμε αυτόν τον οργανισμό. Και αυτό είναι ένα σπουδαίο στοίχημα, αφορά στην Πελοπόννησο, αλλά είναι και ένα στοίχημα σε εθνικό επίπεδο, το πώς θα μπορέσουμε αυτός ο οργανισμός να λειτουργήσει αποδοτικά, να μπορέσει να αναπτύξει τη συμπράξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και όσο δυνατόν τη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των εταίρων του τουριστικού οικοσυστήματος. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στον τομέα της έρευνας και ανάλυσης, που είναι αυτό που ονομάζουμε περιφερικά παρατηρητήρια τουρισμού. Και σε αυτό το κομμάτι έχουμε ενεργοποιηθεί και αυτό το κομμάτι μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να εκκινήσει ως διαδικασία εγκατάστασης. Και τέλος, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει αρκετά υψηλή αντίληψη αυτά τα θέματα, έχουμε ξεκινήσει διαδικασία για να εγκαταστήσουμε ένα νέο brand. Αυτό το brand θα είναι διατομεακό. Αυτό το brand θα έχει σαν στόχο να εκμεταλλευτεί όλα τα σημεία επαφής της περιφέρειας Πελοποννήσου και της δραστηριότητάς της με τα εξωτερικά κοινά. Και αυτό το brand θα είναι το βασικό όχημα για να αναπτύξει το awareness, δηλαδή την έλλειψη αναγνωρισιμότητας της Πελοποννήσου ως ένας πιθανός τουριστικός προορισμός για τις διακοπές διαφόρων κοινών. Να φανταστώ, δεν μπορείτε να μας το πείτε προς το παρόν αυτό το brand. Ποιο θα είναι? Δεν το ξέρω ούτε εγώ, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι, εντάξει, το λέμε γενικά. Παρ' όλα αυτά, θα είναι ένα brand το οποίο ουσιαστικά θα είναι συνώνυμο με την Πελοπόννησο και με τον λόγο που θα επισκεφθεί κάποιος την Πελοπόννησο. Θα είναι ένα brand το οποίο θα είναι διατομεακό, δεν θα αφορά μόνο στον τουρισμό. Θα είναι ένα brand το οποίο θα είναι διατομεακό, γιατί θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε σημείο επαφής μας με τα εξωτερικά κοινά, ώστε να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα του τόπου πρωτίστως. Και δευτερευόντως, αυτό έχει το αποτέλεσμα να ενισχύσει και την τουριστική δραστηριότητα. Πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και πώς όλο αυτό θα λειτουργήσει από την επόμενη τουριστική σεζόν, μιας και σιγά οδεύουμε στην λήξη της φετινής. Εύχομαι η Πελοπόννησος να λάβει την θέση που της αξίζει. Νομίζω έχει όλα τα προσόντα. Αρκεί να υπάρξει αυτό που είπατε κι εσείς και να υλοποιηθεί ένας σωστός στρατηγικός σχεδιασμός που θα δέσει όλα τα κομμάτια της Πελοποννήσου και θα τη φέρει εκεί που της πρέπει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω και διαζώσεις. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο διακόπτη. Εύχομαι σύντομα με νεότερα όσον αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό και όσον αφορά το πώς προχωράτε. Εύχομαι να έχουμε νεότερα και το φθινόπωρο που μας είπατε και το χειμώνα και να μπορέσουμε έτσι με πιο απτά στοιχεία και με πιο άλλες πρακτικές που θα έχετε ήδη υλοποιήσει να μπορέσουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φθινόπωρο θα έχουμε πράγματι πολλά περισσότερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Αναμένουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα. Ανακούφιση φαίνεται πως δίνει ο Αύγουστος στον κλάδο της εστίασης σε μια ιδιαίτερη καλοκαιρινή σεζόν. Πολλοί παράγοντες όπως η οικονομική δυσχέρεια των πολιτών και η κλιματική κρίση με τον παραταμένο καύσιμα άλλαξαν τα δεδομένα τον περασμένο Ιούνιο και Ιούλιο, δημιουργώντας προβληματισμό. Αυτό φαίνεται να αλλάζει τον Αύγουστο με την τουριστική κίνηση να χτυπά κόκκινο. Ανάσα και στο χώρο της εστίασης δίνει αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου σε μια ιδιαίτερη θερινή σεζόν όπου η κίνηση είχε πολλές διακυμάνσεις. Έχει κόσμο, το είδαμε και βλέπουμε ότι είναι και τα ωριά μας κάπου εδώ όμως και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, είτε αυτό λέγεται υποδομές είτε φυσικοί πόροι. Γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι φυσικοί πόροι, το νερό, η ενέργεια, ώστε να μπορέσουμε να το αποκριθούμε. Και είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε και έχουμε αρχίσει και το πετυχαίνουμε αυτό το πράγμα, να δημιουργήσουμε μια διεύρυνση και επιμήκυνση, είτε αυτό λέγεται αριστερά Απρίλιο-Μάιο ή δεξιά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται από τους επαγγελματίες ότι μήνες όπως ο Απρίλιος και ο Μάιος έχουν αρχίσει να καταγράφουν αυξημένη τουριστική κίνηση. Ήταν φέτος έτσι μια περίεργη χρονιά με αρκετές διακυμάνσεις. Παραδοσιακά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είμαστε προορισμός εδώ πέρα. Αυτό που είδαμε φέτος είναι ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο πήγε πάρα πολύ καλά το κομμάτι όλο αυτό σαν προορισμός στην περιοχή μας. Υπήρχε μια κάμψη τον Ιούλιο και τον Ιούνιο. Και προσδοκούμε και πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ καλά ο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σύλλογου Εστίασης Μεσσηνίας, φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, καθώς πολλοί αστάθμητοι παράγοντες επηρέασαν την τουριστική κίνηση, φέρνοντας νέα δεδομένα στην αγορά. Φέτος αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπήκανε πάρα πολλά φίλτρα μέσα στο κομμάτι του τουρισμού, του τουριστικού προϊόντος και των διακοπών μας. Υπήρχαν οι αστάθμητοι παράγοντες που αυτοί ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ήταν το Euro, ήταν τα γεωπολιτικά και η κλιματική κρίση. Ο παρατεταμένος καύσωνας άλλαξε τις συνήθειες των επισκεπτών, οι οποίοι εξαιτίας της ζέστης απέφευγαν να κυκλοφορούν για αρκετές ώρες της ημέρας. Οι θερμοκρασίες, οι οποίες ήταν λίγο αποτρεπτικές στο να βγει ο κόσμος κατά τη διαμονή του στην περιοχή μας. Είδαμε το φαινόμενο να μένουν μέσα στα καταλήμματα τις ώρες 12 με 7, να δουλεύουν αρκετά τα delivery και τα supermarket. Άρα εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κενό σε επιχειρήσεις μας στην εστίαση, το οποίο αυτό δεν μπορούσε να αναπληρωθεί τις υπόλοιπες ώρες. Φέτος όμως πρόκειται για μια δύσκολη οικονομική χρονιά, όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για τα καταστήματα εστίασης. Σίγουρα τα οικονομικά είναι πιο μαζεμένα, αλλά και κατανάλωση να υπάρχει και πληρότητα να υπάρχει, το κόστος που έχει ανέβει και έχει μετακυλήσει στις επιχειρήσεις μέσω του ΦΠΑ που το είδαμε, μέσω της φορολογίας, μέσω της ενέργειας, μέσω της ανατίμησης των προϊόντων, το καθαρό κέρδος που μένει στις επιχειρήσεις είναι πλέον ελάχιστο. Να έρθουμε τώρα στον χώρο της υγείας, καθώς ο συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλία μετά την ανακοίνωση τριών κρουσμάτων στρεπτόκοκκου, εκ των οποίων δύο κατέληξαν. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο Κωνσταντίνο Γκελντή. Κώστα, καλησπέρα, να μας δώσεις όλες τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βασιλική, κυρίες και κύριοι. Και θέλω να ξεκινώντας να σου πω ότι στην περιοχή μας βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ειδικά κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας μετά τα κρούσματα στρεπτόκοκκου που καταγράφηκαν στο νομό σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας, Βασιλική. Από τα τρία κρούσματα θέλω να σου πω ότι δυστυχώς οι δύο συνάνθρωποι μας κατέληξαν. Ο ένας μάλιστα θάνατος αφορά τον 48χρονο από τη Λιβαδιά που έκανε τις διακοπές του στο Κατάκολο και που αρχικά είχε αποδοθεί σε τσίμπημα αράχνης ο θάνατός του. Η νεκροψία νεκροτομή που έγινε στην Πάτρα έδειξε τελικά ότι ο άνθρωπος κατέληξε από στρεπτόκοκκο. Το δεύτερο περιστατικό αφορά και αυτός επισκέπτη της Ηλίας, ενώ το τρίτο αφορά έναν άνδρα από την Ηλία, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το ρεπορτάζ έχει διαφύγει τον κίνδυνο άνθρωπος, πηγαίνει καλύτερα η υγεία του. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα τρία αυτά κρούσματα, Βασιλική, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους. Και κλείνοντας θέλω να σου πω ότι κλιμάκιο Τεωδή βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου έκανε λήψη δειγμάτων σε περιστατικά του νοσοκομείου προκειμένου να εξεταστούν για στρεπτόκοκκο. Οι κάτοικοι, όπως μπορείς και εσύ να καταλάβεις, εδώ στην περιοχή της Ηλίας είναι θορυβημένοι και ο οργανισμός βρίσκεται ήδη σε επιφυλακή, ενώ έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να προσδιοριστεί, Βασιλική, εάν υπάρχει μετάδοση στον πληθυσμό του στρεπτόκοκκου και αν υπάρχει όντως μετάδοση, σε τι βαθμό υπάρχει. Μένει να δούμε τι θα δείξουν τις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα, Βασιλική.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο σοβαρό περιστατικό. Δύσκολες στιγμές έζησε μια οικογένεια στο Νεοχώρι Μεσσηνίας, καθώς δέχτηκε επίθεση από ροτβάιλερ που εισέβαλε στην βεράντα του σπιτιού του. Από την επίθεση νεκρό κατέληξε το σκυλάκι της οικογένειας, η οποία κατέθεσε μήνυση κατά του ιδιοκτήτη του μεγαλόσωμου σκύλου. Στιγμές αγωνίας έζησε μια οικογένεια στη Μεσσηνία όταν δέχθηκε επίθεση από σκυλί ράτσας ροτβάιλερ μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Το περιστατικό έγινε πριν από περίπου μία εβδομάδα, όταν σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsit, ο ιδιοκτήτης του σκύλου ξέχασε να κλειδώσει την πόρτα της αυλής από την οποία ο σκύλος διέφυγε και εισήλθε σε γειτονικό σπίτι όπου βρισκόταν μια οικογένεια. Έντρομοι είδαν τον μεγαλόσωμο σκύλο να εισβάλλει στο σπίτι τους από την ανοιχτή γκαραζόπορτα. Ο πατέρας αντέδρασε άμεσα, βουτώντας το ενός έτους κοριτσάκι του από την κούνια όπου βρισκόταν εκείνη την ώρα και τρέχοντας εισήλθε στο σπίτι. Στην άλλη άκρη της βεράντας βρισκόταν το σκυλάκι της οικογένειας, ένα μαλτεζάκι το οποίο μόλις είδε το ροτβάιλερ να εισέρχεται άρχισε να του γαυγίζει, με αποτέλεσμα ο μεγαλόσωμος σκύλος να του επιτεθεί. Ακούγοντας τη φασαρία, η σύζυγος και η μητέρα της βγήκαν έξω από το σπίτι για να προσπαθήσουν να σώσουν το μαλτεζάκι από την επίθεση του ροτβάιλερ. Τότε ο σκύλος στράφηκε προς το μέρος τους. Εκείνες άρχισαν να του φωνάζουν, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή. Ο μικρός σκύλος της οικογένειας είχε τραυματιστεί θανάσιμα. Κανένα μέλος της οικογένειας δεν τραυματίστηκε από την επίθεση. Ο ιδιοκτήτης του ροτβάιλερ, αφού αντελήφθη τι συνέβη, μάζεψε το σκύλο και απολογήθηκε για το περιστατικό. Η οικογένεια που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα και στις εισαγγελικές αρχές καταθέτοντας μήνυση, ζητώντας την απομάκρυνση του ροτβάιλερ, καθώς φοβάται για πιθανή νέα επίθεση. Να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο τώρα τον συνάδελφο Χρήστο Τσιαμούλη, γιατί έχουμε οριοθετήθηκε, Χρήστο, η φωτιά στο Βασιλικό και έτσι δεν είχαμε κάποιο ακραίο περιστατικό. Ακριβώς. Καλησπέρα, Βασιλική. Σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί, είχαμε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο Βασιλικό του Δήμου Ιχαλίας, συγκεκριμένα στην περιοχή Ακρόπολη. Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες δίπλα από τον δρόμο και έτσι η φωτιά επεκτάθηκε σε αγροδασική περιοχή. Να σου πω ότι ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 10 οχήματα με 25 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα αλλά και 2 αεροπλάνα, 2 πετζετέλ. Κάηκαν συνολικά 5 στρέμματα. Να σημειώσουμε ότι λίγο πριν από αυτή την πυρκαγιά, πάλι στο Δήμο Ιχαλίας, συγκεκριμένα στο χωριό στην Αλλαγή, κοντά στα όρια με την Τσακώνα, είχαμε και εκεί μια πυρκαγιά που κατασβέστηκε πολύ άμεσα, και στην περιοχή Καλαμίτσι, στο του Δήμου Καλαμάτας, και εκεί μια πολύ μικρή πυρκαγιά σε Καλαμιάς και σε Ξεραχόρτα που κατασβέστηκε αμέσως. Ευτυχώς μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάποιο μεγάλο περιστατικό το οποίο να μείνει σε εξέλιξη, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Γιατί δυστυχώς η Αττική καίγεται, και εγώ όταν μάλλον, τις τελευταίες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, Χρήστο, αύριο υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά στην Πελοπόννησο. Ακριβώς, μάλιστα η Αργολίδα και η Κορινθία είναι στο πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλό. Βλέπουμε και το κίνδυνος. Χάρτη υψηλής επικινδυνότητας. Όλη η χώρα σχεδόν, όπως βλέπεις. Το κίτρινο σημαίνει υψηλός κίνδυνος, πορτοκαλί πολύ υψηλός. Η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αρκαδία είναι στον υψηλό κίνδυνο. Η Αργολίδα και η Κορινθία, όπως είπαμε, στο πορτοκαλί. Πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν κυκλοφορούμε σε δάση και σε άλλες αυτές τις ημέρες. Παγορεύεται και η κατασκήνωση και κίνηση των οχημάτων μέσα στην Ελλάδα. Δεν πετάμε τα τσιγάρα μας, ως ήθιστε οι Έλληνες από το παράθυρο. Και με πολύ μεγάλη προσοχή, για κάποιος αντιληφθεί ήδη κάπου να είναι κάποια πυρκαγιά, καλή 199 φυσικά και το 112, ώστε να γίνει η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να επιστρέψουμε λίγο στο κομμάτι του τουρισμού και αυτά που λέγαμε πριν. Καθώς παραδοσιακά κάθε καλοκαίρι τα περισσότερα χωριά γεμίζουν με κόσμο και ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Εκτός από ένας ξένιαστος προορισμός, είναι και οικονομικός. Ειδικά φέτος που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν πληγεί από την ακρίβεια. Πολλοί είναι εκείνοι που επισκέπτουν τα χωριά τους για να συναντήσουν συγγενείς και φίλους και να βρεθούν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Καλή παρέα, αγαπημένους φίλους και φυσικά ευχάριστη διάθεση. Έχει το καλοκαίρι στο χωριό. Στο χωριό είναι η ελευθερία, είναι καθαρό περιβάλλον. Εδώ είμαστε. Τεύει ο κόσμος, ναι. Καλά είμαστε. Έχουν έρθει φίλοι μου από την Αθήνα, ο Νίκος ο Ψώνης εδώ και τα λοιπά, αγαπητοί μου φίλοι. Και τους περιμέναμε. Οι αδίωχοι του Αυγούστου επέστρεψαν στα χωριά τους, έστω και για λίγο, με σκοπό να χαλαρώσουν, να δουν τους συγγενείς τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν είμαστε μόνιμοι εδώ. Έτσι από Αθήνα είμαστε, ναι. Οπωσδήποτε όταν υπάρχει κινητικότητα στο χωριό είναι ευχάριστο. Μου άρεσε ότι είμαι στο σπίτι μου,
Άτσι, ότι έχω τον κήπο, λοιπόν, ότι βλέπω τους φίλους μου, παλιός, ότι το βράδυ έχει δροσιά, ότι είμαι κοντά στη θάλασσα, πηγαίνω κάθε μέρα για μπάνια. Λοιπόν, και η ατμόσφαιρα, το κλίμα είναι διαφορετικό από την Αθήνα. Εδώ είμαστε για διακοπές, οπότε είμαστε απολαυστικά για μπάνιο. Συνάντηση με τους φίλους, τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα εδώ. Χαλαροί είμαστε τώρα. Οι διακοπές στο χωριό, πέρα ότι είναι ξέγνιαστες, είναι και οικονομικές. Γι' αυτό πολλοί φέτος έχουν επιλέξει να πάνε στα πατριά τους εδάφη. Εντάξει, εδώ έχουν τα πατρικά τους σπίτια ο κόσμος. Σε νησί δεν μπορεί να πάει κανένας λόγω ακρίβειας. Πιο οικονομικά όταν έχει το πατρικό σου. Κοντά και η θάλασσα, εντάξει, έχουμε και το δρόμο τώρα προς τα κάτω, εδώ φτιάχτηκε. Σε 10 λεπτά είσαι στην παραλία. Φέτος κλασικά τα πράγματα, ξέρω εγώ, βασικά είναι λίγο χαλαρά. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω λόγω τα οικονομικά του, ξέρω εγώ, έτσι, λόγω τα... όπως είπαμε και πριν, σχετικές συνθήκες και για τους τουρίστες, για τους Αθηναίους. Ο οικονομικός προορισμός, ναι, είναι κοντά, ναι. Αλλά τα μαγαζιά δυστυχώς δεν έχουν τη δουλειά που είχαμε άλλα χρόνια. Λόγω του οικονομικού προβλήματος, εδώ και τα προβλήματά μας. Φυσικά ανάρπαστα, όπως κάθε χρόνο, είναι τα πανηγύρια. Και στα πανηγύρια πάμε, απολαυστικά είμαστε. Τώρα είμαστε για διακοπές. Η δουλειά ξεκινάει σε 15 μέρες. Προχτές κάναμε το δεύτερο πανηγύρι, σε λίγες μέρες θα γίνει και το τρίτο. Από πανηγύρια πάμε πολύ καλά, συμμετοχή έχει. Σταθερά μειωμένες φαίνονται διαχρονικά οι κρατικές δαπάνες για δασοπροστασία και πυρόσβεση, σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης του ΟΟΣΑ για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από την έκθεση αυτή, οι κρατικές δαπάνες για τους παραπάνω λόγους ανέρχεται κατά την περίοδο 2010-2017 σε ετήσια βάση λίγο κάτω από τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά την ώρα που οι πυρκαγιές αυξάνονται. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πυρός, αντιμέτωπη με ένα ακόμη επικίνδυνο καλοκαίρι και την κλιματική αλλαγή. Τα δάση καίγονται το ένα μετά το άλλο, η βλάστηση καταστρέφεται, τα ζώα πεθαίνουν, το οξυγόνο χάνεται. Με την Ευρώπη να είναι η Ήπειρος, θερμαίνεται ταχύτερα σε ολόκληρο τον κόσμο, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται περίπου 2 φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών είναι σοβαρές και μακροχρόνιες για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και το οικοσύστημα γενικότερα, ενώ ήδη βιώνουμε την κλιματική αλλαγή στην καθημερινότητά μας. Παρόλα αυτά, και σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι κρατικές δαπάνες για δασοπροστασία και πυρόσβεση είναι σταθερά μειούμενες. Από το 2010 έως και το 2017, σε ετήσια βάση, ανέρχεται λίγο πάνω από τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Κατά το ίδιο διάστημα, έχει αλλάξει η αναλογία μεταξύ δαπανών για δασοπροστασία σε σχέση με τις δαπάνες για δασοπυρόσβεση. Συνολικά, οι δαπάνες για προστασία και πυρόσβεση έπεσαν από τα 554 εκατομμύρια ευρώ το 2010 στα 479 το 2017. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 13%. Τα τελευταία χρόνια, κονδύλια από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στηρίξει την ενίσχυση των δασικών δρόμων και των διαχωρισμών καύσιμης ύλης, καθώς και την ανανέωση του εξοπλισμού παρακολούθησης και ανίχνευσης πυρκαγιών. Μετά τον θεσμικό μετασχηματισμό του 1999 και μέχρι τα τελευταία χρόνια, οι δημόσιες επενδύσεις για τη διαχείριση των πυρκαγιών επικεντρώνονταν όλο και περισσότερο στην καταστολή τους εις βάρος της πρόληψης, με τη χρηματοδότηση για το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα να αυξάνεται και τους πόρους για τη δασική υπηρεσία να συρρυκνώνονται σταθερά. Συνολικά, η χρηματοδότηση για την καταστολή των πυρκαγιών υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 1999 και 2008, ενώ η χρηματοδότηση για τη δασική υπηρεσία συρρυκνώθηκε κατά σχεδόν 30% την επταετία 2010-2017, χρονιά κατά την οποία τα κονδύλια που διατέθηκαν στη δασική υπηρεσία ανέρχονταν στο 1/5 των κονδυλίων που διατέθηκαν στο ελληνικό πυροσβεστικό σώμα. Οι Δήμοι και άλλες δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην πρόληψη των πυρκαγιών αντιμετώπισαν επίσης παρόμοιες προκλήσεις. Για την αντιμετώπιση της ανισορροπίας αυτής, η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε πρόσφατα περισσότερα κονδύλια για την πρόληψη των πυρκαγιών. 50 εκατομμύρια ευρώ από τη Διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα έχουν διατεθεί για την υλοποίηση του προγράμματος Αντινέρο, το οποίο συμπληρώθηκε περαιτέρω με 22 εκατομμύρια ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό. Παρά τις βελτιώσεις αυτές, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς και σταθερής χρηματοδοτικής στήριξης για την πρόληψη των πυρκαγιών, καθώς και για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων πόρων, οι οποίοι συχνά δεν αξιοποιούνται επαρκώς λόγω καθυστερήσεων και γραφειοκρατικών εμπλοκών.
Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Για μία ακόμη χρονιά, η κοινότητα Μικρομάνης τιμά το τοπικό της προϊόν, την Αγκινάρα. Με πολλή όρεξη και μεράκι, οι γυναίκες του χωριού αναδεικνύουν το προϊόν της περιοχής τους, παρασκευάζοντας εδέσματα με διάφορους τρόπους. Κάθε χρόνο, η γιορτή της Αγκινάρας προσελκύει κόσμο από πολλές περιοχές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία. Εδώ και 42 χρόνια η τοπική κοινότητα Μικρομάνης γιορτάζει την Αγκινάρα. 42 χρόνια. Άκουσα ότι κάποιος είπε ότι είναι η μακροβιότερη σε τοπικό προϊόν. Λοιπόν, εμείς στη Μικρομάνη κάνουμε αυτή τη γιορτή 42 χρόνια που είναι για τοπικό προϊόν, που είναι η Αγκινάρα βέβαια. Οι γυναίκες της Μικρομάνης κάθε χρόνο με τη μαγειρική τους δυνότητα και εφευρετικότητα και φυσικά πολύ μεράκι αναδεικνύουν το κατεξοχήν προϊόν της περιοχής τους, παρασκευάζοντας εδέσματα με διάφορους τρόπους με βάση την Αγκινάρα. Στην αρχή ξεκίνησαν δειλά-δειλά, τα φτιάχνανε στα σπίτια τους οι γυναίκες, ύστερα ξεκίνησαν ομαδικά, με τα ξύλα, με τα καζάνια. Τώρα έχουμε λίγο εξυγχρονιστεί, τα φτιάχνουμε λίγο πιο σύγχρονα, αλλά. Με τη συνεργασία των γυναικών. Χωρίς τις γυναίκες δεν γίνεται τίποτε. Όπως λένε και οι ντόπιοι, αυτό το είδος άγριας αγκινάρας ευδοκιμεί περισσότερο στα χώματα της Μικρομάνης. Εγώ είμαι περίπου τώρα 20 χρόνια εδώ στο Σύλλογο. Πριν από μένα ήταν όλοι άνθρωποι αξιόλογοι εκεί που ιδρύσαν το Σύλλογο και ασχολήθηκαν με το προϊόν της Μικρομάνης. Γιατί αυτή η αγκινάρα, η άγρια αγκινάρα, είναι προϊόν της Μικρομάνης. Φύεται εδώ και δεν ευδοκιμεί αλλού. Δηλαδή όπου έχουν πάρει φιντάνια, τα έχουν πάει αλλού, αλλά δεν έχουν την ποιότητα που έχουν τα χώματα της Μικρομάνης. Δηλαδή το προϊόν δεν έχει αυτή την ποιότητα. Πρόκειται για μια γιορτή που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Μεσσηνίας και προσεγγίζει κόσμο από διάφορες περιοχές. Η γιορτή της Αγκινάρας είναι πολύ γνωστή και έρχεται πολλοί κόσμος και έτσι έχει διαδοθεί και το προϊόν. Γιατί την Αγκινάρα τη φοβούνται πολύ. Οι γυναίκες δεν μπορούν να την καθαρίσουν γιατί έχει αγκάθια. Τις καλώ λοιπόν όλες τις νέες γυναίκες, όταν καθαρίζουμε τις αγκινάρες και τις προετοιμάζουμε, να έρθουν να δούνε, να τους δείξουμε τον τρόπο να μην τις φοβούνται. Η Παρασκευή όλων των φαγητών γίνεται αυθημερών. Δηλαδή, Σάββατο είναι η γιορτή, Σάββατο παρασκευάζονται όλα. Για να είναι φρέσκα και να είναι και εντάξει. Η γιορτή της Αγκινάρας θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Μικρομάνης το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, θα φτιάξουμε γεμιστές με σκορδαλιά που είδατε τις πατάτες τώρα που κάνουμε εδώ. Θα φτιάξουμε με κιμά, με μπεσαμέλ, σαν παστίτσιο. Γεμιστές με κιμά και μπεσαμέλ, με αυγά, με λουκάνικα και άλλους τρόπους. Θα σας πω μόνο αυτά. Η εκδήλωση ξεκινάει στις 9 η ώρα. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να γευτεί τις αγκινάρες, όποιος δεν έχει δοκιμάσει να τις δοκιμάσει και να τις βάλει στη διατροφή του, γιατί είναι πολύ σπουδαίο προϊόν. Θα δούμε τώρα κάτι ξεχωριστό, το μοναδικό τοπίο και η ομορφιά του Δρυοδάσους της Φολόης παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ «Χρώμα Ελλάδας», που συνεχίζει το συναρπαστικό ταξίδι της με ντρόουνς πάνω από την Ελλάδα.
Σε νέα από τον κόσμο να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και να μεταφερθούμε στην Ουγγαρία, όπου η παρατεταμένη ξηρασία σοβαρό πλήγμα προκάλεσε για την αγροτική παραγωγή. Μόνο οι ζημιές στα χωράφια Καλαμποκιού αποτυπώνονται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει την ίδια στιγμή στην Ευρώπη μετά τον εντοπισμό κρούσματος πιμόξ στην Σουηδία, προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα του ιού το επόμενο διάστημα στην Ευρώπη. Συναγερμός σήμανε στην Ευρώπη μετά την ανακοίνωση των αρχών της Σουηδίας πως εντοπίστηκε στη χώρα το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των πυθίκων που τώρα είναι γνωστή ως Mpox. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ένα άτομο που ζει στην περιφέρεια της Στοκχόλμης, το οποίο διαγνώστηκε ως φορέας του πιο μεταδοτικού και επικίνδυνου στελέχους κλάσης 1 του ιού της Mpox, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εκτός Αφρικής. Αυτό είναι φυσικά κάτι που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Ταυτόχρονα πρόκειται για ένα έργο το οποίο το σύστημα υγείας και οι περιφερειακές μονάδες ελέγχου λοιμόξεων είναι σε θέση να χειριστούν και έχουν καθιερώσει συγκεκριμένα πρωτόκολλα και συστήματα για το χειρισμό του. Ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας συντονίζει το έργο σε εθνικό επίπεδο και βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις περιφερειακές μονάδες ελέγχου λοιμόξεων. Η Ευρώπη αναμένεται ότι θα έχει περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα Mpox μέσα στις επόμενες ημέρες, προειδοποίησε ο Ευρωπαϊκός Κλάδος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια που η ευλογιά των πυθίκων χαρακτηρίζεται ως έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βρίσκεται επί τόπου και συνεργάζεται με τις πληγήσεις χώρες και άλλες χώρες που διατρέχουν κίνδυνο μέσω των εθνικών και περιφερειακών γραφείων μας, καθώς και με εταίρους όπως τις υγειονομικές αρχές της Αφρικής, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και άλλους. Η Σουηδική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας δήλωσε ότι το άτομο που νοσηλεύεται στη χώρα λόγω του ιού δεν αποτελεί κίνδυνο για το γενικό πληθυσμό. Όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η νέα παραλλαγή του Mpox αποτελεί απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπουμε πολλά κρούσματα στο Μπουρούντι και επίσης στην Ουγκάντα. Και αυτές είναι χώρες που έχουν πολλές επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, αυτό αποτελεί απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο. Οι αρχές της Κίνας λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αυξημένης επιτήρησης της κίνησης προσώπων και εμπορευμάτων από κράτη ή περιοχές όπου επιβεβαιώθηκαν κρούσματα της Mpox για 6 μήνες. Συνολικά 38.465 κρούσματα της Mpox έχουν καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2022 σε 16 αφρικανικές χώρες, με 1.456 θανάτους και αύξηση κατά 160% του αριθμού των κρούσματων το 2024 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η Ουγγαρία συνεχίζει να υποφέρει από ακραία ζέστη, με τις αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό επίπεδου 3. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε σοβαρή ξηρασία, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στις φυτείες Καλαμποκιού, Ηλίανθου και Ζαχαρότευκλων. Και η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται συνεχώς. Σύμφωνα με το Ουγγρικό Γεωργικό Επιμελητήριο, οι εκτάσεις που υφίστανται ζημιές από την ξηρασία αυξάνονται διαρκώς από εβδομάδα σε εβδομάδα. Το 2022 ήταν η πιο ξηρή και ζεστή χρονιά που είχαμε ποτέ. Και φέτος όμως είναι αρκετά παρόμοια η κατάσταση. Το φετινό καλοκαίρι είναι αρκετά ξηρό, γεγονός που αντανακλάται στην ξήρανση του αραβόσιτου και των ηλιοτρόπιων. Δυστυχώς, ούτε η επόμενη περίοδος αναμένεται να φέρει σημαντικές βροχοπτώσεις, γεγονός που αποτελεί κακό νέο για τη γεωργία. Σύμφωνα με οικονομολόγους, μόνο οι ζημιές στα χωράφια Καλαμποκιού αποτιμώνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Με τη φετινή απόδοση να αναμένεται να πέσει από τους 8 έως 9 τόνους κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 5. Οι μετεωρολόγοι αναμένουν ότι η ζέστη θα συνεχιστεί για τουλάχιστον άλλη μια εβδομάδα, καταστρέφοντας περαιτέρω τις ήδη προβληματικές οδιές και ανεβάζοντας τις τιμές των τροφίμων στα ύψη. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο μου. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς, τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη.
Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.